έτσι. Ευχαριστούμε το Θεό για την χάρη και για την αγάπη. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, είναι πάντα παρόν. Ο Ιησούς Χριστός έκανε μια μεγάλη διακήρυξη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όταν συνάντησε τη Σαμαρίτισσα. Της είπε, γυναίκα, ο Θεός είναι πνεύμα. Και ο Θεός είναι πνευματική ύπαρξη και κάθε ένας που θέλει να τον προσκυνήσει πνευματικά θα το κάνει εν πνεύματι και αληθεία στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Για το δικό μας το πνεύμα σε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και σε κοινωνία με την αλήθεια μπορούμε να προσκυνήσουμε και να ανατρέψουμε τον Κύριο τον Θεό στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό η προσευχή και η λατρεία και η ενότητα της πίστης προετοιμάζει την καρδιά του πνεύμα για να πάρουμε από τον υπέροχο, αληθινό Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Όλα θα αλλάξουν. Ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα στους αιώνες. Και πρέπει ο Λόγος να έχει μια προσωπική σχέση στη ζωή μας. Πρέπει να κτίσουμε μια επαφή με τον Λόγο του Θεού. Γιατί πλέον ο Λόγος εξαιτίας του Ιησού Χριστού είναι φιλικός στη ζωή μας. Μας μιλάει. Εξαιτίας του αίματος που λαμβάνουμε, μας μιλάει ο Λόγος του Θεού. Και καθώς μας μιλάει, παίρνουμε τη γνώση και μετά παίρνουμε και την αποκάλυψη. Δύο επίπεδα. Η πνευματική γνώση και η πνευματική αποκάλυψη, η κατανόηση. Γι' αυτό εξαιτίας του Ιησού Χριστού, ο Λόγος μιλάει στο πνεύμα μας. Αρκεί να υπάρχει μία καρδιά που σέβεται τον Κύριο και τον αγαπάει και πιστεύω ότι αυτές είναι οι καρδιές όλων των παιδιών του Θεού για να μπορεί ο Θεός να μας μιλήσει και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σπουδαίος. Αλλά πιστεύω σήμερα θα έχουμε ένα ιδιαίτερο κλειδί. Θα ξεμπλοκάρει, θα ξεκλειδώσει ο Θεός το χρυσάφι που είναι μέσα μας. Γιατί ο τάφος του Ιησού άδειασε, το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα μας και έφερε τη νίκη του Ιησού. Και μέσα υπάρχει πλούτος τώρα. Που σημαίνει τώρα ο Λόγος του Θεού τι κάνει, απελευθερώνει, ξεκλειδώνει. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, λέει Πέτρο είσαι μακάριος. Επειδή λέει αυτή η αποκάλυψη που έλαβες ότι εγώ είμαι ο χρησμένος ο Γιος του Θεού δεν ήρθε από το μυαλό σου. Αλλά ο Πατέρας την αποκάλυψε. Και πάνω σε αυτή την αποκάλυψη θα κτίσω την Εκκλησία μου και θα σου δώσω τα κλειδιά. Που σημαίνει πραγματικά η Εκκλησία είναι κτισμένη σε πνευματικές αλήθειες. Και κάθε αλήθεια είναι ένα πνευματικό κλειδί. Και κάθε κλειδί λύνει ένα κομμάτι στη ζωή μας. Θα σου δώσω τα πολλά κλειδιά που είναι οι πνευματικές αρχές του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Για να μπορούμε να λάβουμε από τον Κύριο στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Όποιος θέλει δεν έχει γραφή, δεν έχει γραφή τέτοια. Στο τέλος μπορούμε να μιλήσουμε και με τον αδελφό Χρήστο να συμμετείτε να πάρει γραφή. Πρέπει να έχουμε όλοι γραφές και όποιος έχει γραφή να τη φέρνει και μαζί του, είναι καλό. Αν κάποιος δεν τη φέρνει, έχουμε εδώ πέρα να μπορεί να πάρει. Να έχουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι κάτι σπουδαίο για να κτίσουμε τη ζωή μας. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός όταν μας μιλάει, τι διαπιστώνουμε στο τέλος. Ότι αυτό που μας είπε είναι μέσα μας και δεν το καταλαβαίναμε. Στην ουσία έτσι γίνεται πάντα. Γιατί όταν λέει ο Θεός ότι τον Χριστό τα τελείωσε όλα, είναι κυριολεκτικό αυτό το πράγμα. Αφού τα τελείωσε όλα, τα απάντησε όλα, τα προετοίμασε όλα, τα έχει δώσει όλα στον Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα και είναι μέσα μας τώρα. Και ο Λόγος τι κάνει, λύνει τα βήματα για να μπορούμε να δείξουμε υπακοή στο Θεό. Έτσι, δόξα στον Κύριο, 1634, είναι στην επιστολή Τίτος 3 κεφάλαιο και στο 4. 1634, επιστολή Τίτου 3 κεφάλαιο και 4. 1634, Τίτος 3 κεφάλαιο 4. Το βρήκαμε όλοι. Για να το δούμε. Όταν όμως φανερώθηκε η αγάπη και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε διαμέσου του τρόπου αλληγενεσίας και ανεκκινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχισε πάνω μας πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού του σωτήρα μας,
ώστε αφού δικαιωθήκαμε διαμέσου της χάρης εκείνου να γίνουμε κληρονόμοι σύμφωνα με την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Είναι εδώ πέρα, όταν δεχτήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας, ο Θεός Πατέρας μας έσωσε όχι από τα δικά μας τα έργα, αλλά σύμφωνα με τη δικιά του αγάπη και το δικό του το έλεος, και μέσα στο πνεύμα μας έγινε ένα λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας για να φέρει αιώνια ελπίδα στη ζωή μας και έφερε μια ανακαίνιση, μια επιστροφή στον εσωτερικό άνθρωπο, ακριβώς στην επιστροφή του Παραδείσου. Ανακαινιστήκαμε στο Πνεύμα. Και αυτή η ανακαίνιση έχει μια αιώνια ελπίδα, γιατί ο Κύριος έρχεται για να μας δώσει και τα αιώνια σώματα μετά, που σημαίνει ο Χριστός μας επιστρέφει στο αρχικό σχέδιο του Θεού, που σημαίνει κάθε ένας που δέχτηκε τον Χριστό, αγαπάει τον Χριστό, μέσα του έγινε ένα θαύμα από τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα ανακαίνισε το Πνεύμα του, γι' αυτό το Πνεύμα είναι ο εσωτερικός, ο νέος άνθρωπος, και υπάρχει ένας πλούτος του Θεού μέσα μας τώρα. Γι' αυτό δεν μπορείς να πεις «Ιησού, σε αγαπάω», αν το Άγιο Πνεύμα δεν έχει μπει μέσα σου. Δεν θα ήσουν αυτή την ώρα εδώ πέρα αν το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν μέσα σου. Που σημαίνει έχουμε το Πνεύμα που αναγεννάει τη ζωή μας και είπαμε μετά ο Θεός μας πληρώνει, μας δίνει και διάφορα άλλα επίπεδα. Που σημαίνει πραγματικά ο Θεός μας έσωσε και τι έκανε, λέει, έδωσε πλούσια, όχι φτωχά. Απελευθέρωσε πλούσια μέσα μας την παρουσία του, το έλεος του και την αγάπη του, ώστε μέσα μπήκε ένας μεγάλος πλούτος του Θεού στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Γι' αυτό τα νέα είναι καλά. Για να πάμε στη Ρωμαίους 1552. 1522 σελίδα, Ρωμαίους στο 5 κεφάλι. 1522. Ρωμαίους στο 5 κεφάλι. Το βρήκαμε όλοι. Ένα σπουδαίο κεφάλαιο που έχει φτάσει μεγάλες αλήθειες. Αφού λοιπόν ανακηρυχθήκαμε δίκαια με την πίστη, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη για την οποία στεκόμαστε και καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, δε υπομονή δοκιμή, δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίδα δεν τροπιάζει, δεδομένου, προσέξτε, αυτό θα κρατήσουμε, ότι η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε εμάς. Τι λέει εδώ πέρα, αφού δικαιωθήκαμε με την πίστη, ο Θεός τι έκανε, απελευθέρωσε την αγάπη του πλούσια μέσα μας. Που σημαίνει για να αγαπάμε, γιατί το μεγάλο κλειδί είναι η αγάπη. Στη Νέα Διαθήκη όλα τα πράγματα είναι χάρη. Ο Θεός θέλει να ζήσουμε με αγάπη και μπορούμε να ζήσουμε γιατί Εκείνος μας έδωσε τη δικιά του αγάπη μέσα. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα απελευθέρωσε τη θεϊκή αγάπη του Θεού μέσα μας. Που σημαίνει στη Νέα Διαθήκη, επειδή είναι ανώτερη Διαθήκη από την Παλαιά, ο Θεός λέει τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο, ώστε χάρισε τον Χριστό για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Που σημαίνει η αποκάλυψη, η κυρίαρχη του Θεού στη Νέα Διαθήκη είναι ο Θεός της αγάπης. Και η μεγαλύτερη εντολή είναι μία, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου και τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, πώς θα τον αγαπήσεις. Καθώς Εκείνος έβαλε τη θεϊκή του αγάπη μέσα. Και αφού μπήκε η θεϊκή του αγάπη, μπορούμε να τον αγαπάμε με τη δικιά του αγάπη και να αγαπάμε και τον συνάνθρωπό μας, γιατί το Άγιο Πνεύμα έφερε τη φύση του Θεού μέσα μας. Που σημαίνει ο Θεός είναι αγάπη και η φύση του είναι αγάπη και η σχέση του είναι αγάπη. Που σημαίνει πραγματικά, θα δούμε σήμερα κάτι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν δύο επίπεδα αγάπης, η ανθρώπινη αγάπη και η θεϊκή αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, ένας άνθρωπος του κόσμου, έχει αγάπη μέσα για τη ζωή, για το αύριο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη. Αλλά αυτή είναι η ανθρώπινη αγάπη, η ανθρώπινη αγάπη.
Αν αφήσεις την ανθρώπινη αγάπη να σε οδηγήσει, μπορεί να μην σε οδηγήσει σωστά. Γιατί η ανθρώπινη αγάπη πρέπει να ταυτιστεί με την αγάπη του Θεού. Και τότε η αγάπη του Θεού και η ανθρώπινη αγάπη να πάρει κατεύθυνση από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό η χριστιανική ζωή στηρίζεται σε τρία πράγματα. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Ο Θεός στην αγάπη μας δίνει πίστη και η ελπίδα γεννέται από το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Και η ελπίδα τι κάνει, κατευθύνει την πίστη μας και την αγάπη μας. Μπορούμε να πιστεύουμε σωστά και να αγαπάμε σωστά, γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει ελπίδα και κατεύθυνση για το αύριο, που σημαίνει το κυρίαρχο κομμάτι του Θεού στη Νέα Διαθήκη είναι ο Θεός της αγάπης. Στην Παλιά Διαθήκη φανερώθηκε με τη δόξα Του επάνω στο Σινά, με την Εφέλη, αποκάλυψε τον εαυτό του ο Κύριος. Τώρα στη Νέα Διαθήκη έρχεται να κάνει μια άλλη φανέρωση της ζωής. Μας προσφέρει τον Χριστό και αυτό το πρόσωπο που δεν το χωράνε όλα τα σύμπαντα έρχεται να ζήσει μέσα μας τώρα. Έρχεται να αναπαυθεί στην καρδιά μας. Έρχεται να απελευθερώσει πλούσια τη θεϊκή του αγάπη μέσα. Και όσο ο Λόγος του Θεού ξεκλειδώνει τη θεϊκή αγάπη του Θεού στη ζωή μας, μπορούμε να ζήσουμε με την αγάπη, γιατί η πίστη είναι δίτε διαμέσου της αγάπης. Που σημαίνει το να αγαπάμε τον Θεό και τους ανθρώπους δεν είναι προσπάθεια. Είναι κάτι που ο Θεός το έβαλε μέσα μας και μπορούμε να αγαπάμε και να ζούμε με αγάπη. Αρκεί να απελευθερώσουμε τη θεϊκή αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Είναι 583. Στους Γαλάτες 5 κεφάλαιο και στο 22, για να το δούμε. Και όσο ο Θεός μας μιλάει για αγάπη, θα ξεκινήσει η αγάπη μας. Γιατί ο Ιησούς έζησε με την απόλυτη αγάπη του Θεού. Και η πίστη ενεργείται στην αγάπη και η αγάπη την κάνει καταστρέφει τα έργα του σατανά. Είναι υπερφυσικό δώρο. Για να το δούμε. Το ερώτημα έχεις και έχω αγάπη μέσα. Γαλάτες 5:22. Για να το δούμε. Ο καρπός όμως του Πνεύματος ξεκινάει πρώτα πώς ξεκινάει. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πρόοδια, κράτη. Ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. Ποιος είναι το Χριστός Σταύρος στα αντιστάρτα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ζούμε σύμφωνα με το Πνεύμα, ας περπατάμε και σύμφωνα με το Πνεύμα, να μην γινόμαστε κοινόδοξοι, ερωτήσουμε ο ένας τον άλλον, φθονώντας ο ένας τον άλλον. Τι λέει εδώ πέρα, το πρώτο και αρχικό κομμάτι που έφερε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, τι είναι, αγάπη έφερε. Η κοινωνία της αγάπης με τον Θεό, η σχέση, είναι σχέση η αγάπη με τον Θεό, που σημαίνει μέσα στο πνεύμα μας, καθώς αναγεννηθήκαμε και καθώς μας έσωσε ο Κύριος αυτό που είδαμε στον Τίτο, απελευθέρωσε μέσα μας την αγάπη Του και το λουτρό της χάρης Του. Που σημαίνει τώρα μέσα υπάρχει θεϊκή αγάπη από τον Θεό. Υπάρχει πλούτος αγάπης από τον Θεό. Γιατί η Νέα Διαθήκη είναι Διαθήκη αγάπης. Και στη Νέα Διαθήκη είναι όλα δώρα από τον Θεό. Ο Θεός ήθελε μια θυσία να τον ευχαριστήσει. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να τον ευχαριστήσει. Και τι έκανε ο Θεός. Μας έδωσε εκείνος ένα δώρο για να κάνει θυσία. Και αυτή η θυσία ευαρέστησε τον Θεό, που σημαίνει το δώρο ήταν δικό του για τη θυσία. Είπε ο Θεός στον Αβραάμ, Αβραάμ πάρε τον Ισάκ να τον κάνεις θυσία. Ο Ισάκ ήταν το δώρο του Θεού. Και μόλις φτάσανε στον τόπο της θυσίας, λέει ο Θεός σταμάτα Αβραάμ. Και του δίνει ένα κριάρι και το κριάρι ήταν δώρο του Θεού. Που σημαίνει στη Νέα Διαθήκη το δώρο έρχεται μέσα. Εμείς το παίρνουμε, γίνεται δικό μας και το ξαναπροσφέρουμε στον Θεό. Ο Θεός θέλει να πιστεύουμε και μας δίνει πίστη για να πιστεύουμε. Ο Θεός θέλει να αγαπάμε και μας δίνει αγάπη για να αγαπάμε. Ο Θεός θέλει να καταλαβαίνουμε και εκείνος μας κάνει και καταλαβαίνουμε και μετά εμείς το προσφέρουμε στον Θεό. Που σημαίνει ο Θεός είναι ο δωρητής για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Σίγουρα έχουμε και εμείς τη δικιά μας πλευρά. Δεν είμαστε άβουλοι άνθρωποι. Έχουμε ελευθερία και θέληση στη ζωή μας. Και ξέρετε, μέσα στην αγάπη υπάρχει το μεγάλο δώρο της ελευθερίας. Και σίγουρα όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο απολαμβάνουν την ελευθερία, σπουδαίο δώρο. Γι' αυτό και ο διάβολος με τους αγγέλους έπεσε από τον ουρανό, γιατί ήταν ελεύθερα όντα. Ο Θεός έκανε τα πάντα με ελευθερία.
Το ερώτημα είναι ο άνθρωπος του κόσμου που έχει αγάπη για τη ζωή, γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορεί να ζήσει. Και έχει ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η αγάπη και αυτή η ελευθερία στο τέλος μπορεί να τον οδηγήσει σωστά. Όχι βέβαια. Γιατί βλέπουμε εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους φεύγουν χωρίς Χριστό και χωρίς το Ευαγγέλιο. Που σημαίνει η ελευθερία και η αγάπη έχει ένα σκοπό. Να βρει το σχέδιο και τη βουλή του Θεού και να ακολουθήσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε για τη ζωή μας και για όλη την ανθρωπότητα, ώστε η ελευθερία και η αγάπη που έχουμε να βρει το στόχο της, που είναι το πρόσωπο του Θεού, το θέλημα του Θεού και η βουλή του Θεού για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κερδίσουν την αιώνια σωτηρία του Θεού στη ζωή τους. Να γνωρίσουν το μεγάλο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό η αγάπη μας βοηθάει να αγαπάμε τους ανθρώπους και ξέρουμε το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπος, είναι η άγνοια, η αμαρτία που έχει τυφλώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό πιστεύουμε στο μεγάλο έλεος του Θεού, που είναι τόσο μεγάλο να βοηθήσει τους ανθρώπους να επενδύσουν σωστά την ελευθερία τους, να επενδύσουν σωστά την απόφασή τους, γιατί ο Θεός θέλει τις αποφάσεις μας. Ο Θεός θέλει το θέλω μας. Ο Θεός θέλει τη δικιά μας συνεργασία και μετά τα βάζει όλα ο Θεός. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι να σωθούμε, ο Θεός θέλει και μπορεί και να μας σώσει. Και μετά αφού μας σώζει έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας δίνει όλα τα στοιχεία στη ζωή μας. Να καταλαβαίνουμε, να αγαπάμε, να πιστεύουμε και η δικιά μας πλευρά είναι όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός να τα βάλουμε στη θέση τους με αξία. Να τα βάλουμε στην καρδιά μας με την αξία τους. Και όταν εμείς τα κρατήσουμε στην καρδιά μας με την αξία τους, τότε ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί απλά στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή, δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός. Μπορούμε να ζήσουμε με πίστη, ελπίδα και με τη θεϊκή του αγάπη. Γιατί η δύναμη του Θεού είναι υπερφυσική στο όνομα του Ιησού, έτσι. Για να δούμε και ακριβώς το δίπλα, είναι 582, Γαλάτες 5 και στο 6. Στην ίδια σελίδα δίπλα, 1582, στο 5 κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο. Επειδή στον Ιησού Χριστό ούτε περί το μέχει κάποια αισθήτη ή ακροβιστή, αλλά η πίστη που ενεργείται με την αγάπη. Και σήμερα θα πάρουμε έτσι μια άλλη έννοια της πίστης. Ο Θεός στην αρχή τι έκανε, άρχισε να δημιουργεί. Στη γέννηση. Άρχισε να μιλάει και να έρχεται φως, να έρχεται ζωή, να έρχεται ελευθερία. Ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Και επειδή η πραγματική αγάπη δεν τα κρατάει για τον εαυτό της ό,τι έχει. Η αγάπη είναι δοτική, είναι δημιουργική. Και επειδή ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης, άρχισε να δημιουργεί, να δημιουργεί. Γιατί η αγάπη δεν κλείνεται στον εαυτό της. Και άρχισε να δημιουργεί. Και ό,τι δημιούργησε ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και μοιράζεται την κοινωνία με όλη τη δημιουργία του. Που σημαίνει η πραγματική, η θεϊκή αγάπη δεν κλείνεται στον εαυτό της. Έρχεται τώρα ο Χριστός, μπαίνει στην καρδιά μας. Μας κάνει να γνωρίσουμε τη φύση του Θεού που είναι αγάπη. Και τι διαβάσαμε εδώ πέρα, ότι η πίστη ενεργείται, γίνεται δοτική με την αγάπη. Τι σημαίνει γίνεται ενεργητική, γίνεται παραγωγική η πίστη. Θες να λατρέψεις τον Θεό, θες να υπηρετήσεις τον Θεό, θες να μιλήσεις για τον Θεό, θες να διακηρύξεις τον Θεό. Η πίστη γίνεται δοτική, παραγωγική εξαιτίας της αγάπης. Που σημαίνει δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται ούτε ακροβιστή ούτε περιτομή για να εργαστεί η πίστη. Είμαστε στη Νέα Διαθήκη και καθώς καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού που μπήκε μέσα μας και χαιρόμαστε τη σχέση μαζί Του, η πίστη γίνεται δοτική. Γίνεται παραγωγική. Η πίστη δεν μπορεί να φυλακιστεί στον εαυτό της, δεν έχει όρια. Και αρχίζει και ελευθερώνει τα όρια του Θεού. Ελευθερώνει τα όρια του Θεού. Και αρχίζουμε και υπηρετούμε το έργο της πίστης που μπαίνει μέσα μας, είτε με την προσευχή, είτε με την εκκλησία, είτε με τη μαρτυρία, είτε με τη σφλαχνικότητα, είτε με τη βοήθεια, είτε με την ελεημοσύνη, γιατί η πίστη παράγει. Και αρχίζει η πίστη να κινεί τη ζωή μας σε ένα παραγωγικό έργο. Που σημαίνει το μυστικό για την πίστη δεν είναι θέμα τεχνικής. Είναι θέμα κατανόησης της θεϊκής αγάπης. Και αφού η θεϊκή αγάπη έχει μπει μέσα μας, αρχίζει η πίστη και γίνεται δοτική. Και μετά τι γίνεται, το έργο που προσφέρουμε και υπηρετούμε είναι προϊόν πίστης και χάρης.
που βγαίνει από την παραγωγική αγάπη του Θεού και όχι από τα δικά μας τα έργα, αλλά η δικιά μας συνεργασία είναι να ακολουθήσουμε το έργο της πίστης, τη ροή της αγάπης και αυτό να το υπηρετήσουμε γιατί βγαίνει από μέσα μας. Γι' αυτό είπαμε ότι η χριστιανική ζωή παράγεται από μέσα και το χάρισμα που είναι μέσα παράγει την κίνηση του Θεού, καθώς εμείς είμαστε συνδεδεμένοι με το Σταυρό, τη Θυσία και το Αίμα. Αρχίζει το χάρισμα και δουλεύει και δουλεύει. Και αφού δουλεύει το χάρισμα, αποκαλύπτεται το κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή μας που είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας αγάπησε. Ο Θεός αγαπάει τον κόσμο και αρχίζει πίστη και παράγει η πίστη. Και αφού παράγει η πίστη, μας κάνει και υπηρετούμε τη Βασιλεία του Θεού, γιατί ενεργείται το σχέδιο και το έργο του Θεού στη ζωή μας. Απλά ευλογημένα, γιατί ο πλούτος είναι μέσα μας τώρα. Απλά ο Θεός τι λέει, μου δίνεις το στόμα σου, μου δίνεις το θέλος σου, μου δίνεις τα πόδια σου, μου δίνεις τα συναισθήματά σου, είναι δικά σου. Μπορεί να μας τα χάρισε ο Θεός, αλλά να είμαστε ελεύθεροι, να τα έχουμε σαν δικά μας. Και επειδή ο Θεός σέβεται την ελευθερία, τι λέει, σου χάρισα τη ζωή, αλλά στην έδωσε, είναι δικιά σου. Μου την ξαναδίνεις σε μένα, να την πάρω εγώ και να την κινήσω όπως θέλω εγώ. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Μου χάρισε τη ζωή. Και τι λέει ο Θεός, σου χάρισα τη ζωή, αλλά δεν επεμβαίνω με το ζωή, στη χαρίζω. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, σε παρακαλώ παιδί μου, εγώ σε αγαπάω, μου ξαναδίνεις αυτό που σου έδωσα. Και όταν εσύ πεις, ναι Κύριε, στο ξαναδίνω γιατί αγαπάω τον Χριστό, τότε έρχεται ο Θεός και λέει, άσε να πάρω εγώ τη ζωή σου τώρα. Και να την πάω με έναν άλλο τρόπο που εσύ δεν καταλαβαίνεις, γιατί εσύ έχεις αποτύχει. Γιατί όλοι αποτύχαμε οι άνθρωποι. Ο πρώτος Αδάμ μας έφερε στην αποτυχία. Και έρχεται ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός τώρα, να μας χαράξει μια καινούργια ζωή που ξεκινάει από μέσα μας. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν είναι απ' έξω να ντύσουμε κάποιον χριστιανό. Ξεκινάει από μέσα μας και εκδηλώνεται στα εξωτερικά πράγματα, γιατί τώρα η πίστη ενεργείται διαμέσω της αγάπης του Θεού στη ζωή. Δόξα στον Κύριο. Για να πάμε να δούμε 1554 σελίδα Αλφα-Κορινθίους. Στο 13, αυτό είναι σπουδαίο. Και νομίζω ο Θεός θα μας δώσει μια άλλη ωραία εξήγηση αυτή για να δούμε ένα κομμάτι που σίγουρα μπορεί να μας έχει προβληματίσει μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί αφού το λέει η Γραφή είναι αλήθεια αυτό, διάβολο. Και θα πάρουμε μια άλλη εξήγηση σήμερα και πιστεύω ο Θεός θα μας φιλήσει. 13, Αλφα Κορινθίους 13. Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, γίνει ένα κομμάτι μπλουτζούς που βγάζει ήχους ή ένα κύβολο που ξεκουφαίνει. Και αν έχω την προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω το βουνά, αλλά αν δεν έχω αγάπη δεν είναι τίποτα. Και αν διαμείνω όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, αλλά αν δεν έχω αγάπη δεν θα ωφεληθώ σε τίποτα. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυταδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν φαίνεται να τρέπεται, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξαρτάται, δεν συλλογίζει τον κακό. Δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, όλα τα άλλα όμως είναι προφητεία, είναι θα καταργηθεί, είτε γλώσσες θα σταματήσουν, είτε γνώση θα καταργηθεί, επειδή κατά μέρος γνωρίζουν και κατά μέρος προφητεύουν. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί, όταν ήμουν ύπνος, γνούσας νύπιος. Σκεφτόμουν ως νύπιος, είχα κρίσει ως νύπιος, τώρα όμως έγινε άντρας, έβαλα κατά μέρος εκείνα που έχει τον ύπιο. Επειδή τώρα βλέπουμε, μέσα από ένα θαμπό κάτω από τον τρόπο ανοιγματώνει, τότε όμως θα βλέπω πρόσωπο προς πρόσωπο, τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα. Ώστε τώρα μένει πίστη, ελπίδα και αγάπη, από αυτά τα τρία όμως μεγαλύτερα είναι η αγάπη. Τι λέει εδώ πέρα, αν μιλώ λέει τις γλώσσες των αγγέλων, αν έχω προφητεία και έχω όλη τη γνώση, αν δεν έχω αγάπη, δεν είναι τίποτα. Ο Θεός τι κάνει, βάζει την αγάπη σε ένα κορυφαίο κομμάτι. Και τώρα λέει κατά μέρες γνωρίζουμε και περπατάμε. Όταν έρθει το τέλειος κάποια πράγματα θα σταματήσουμε τέλειο. Όταν έρθει ο Κύριος θα μας παραλάβει. Και το ερώτημα είναι, αφού ο Κύριος βάζει την αγάπη σε κορυφαίο σημείο,
Το Άγιο Πνεύμα που διαβάσαμε πριν, όταν μπήκε μέσα μας, μας έδωσε αγάπη. Που σημαίνει για να μιλώ τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, μου τις δίνει το ίδιο το Πνεύμα που μου έδωσε αγάπη. Το να έχω προφητεία είναι το ίδιο Πνεύμα που μου έδωσε την αγάπη. Το να έχω τη γνώση είναι το ίδιο Πνεύμα. Δηλαδή, όταν μιλάω τις γλώσσες των αγγέλων, την αγάπη ο Θεός την παίρνει από μέσα και τη χάνει. Αφού το ίδιο Πνεύμα που μου έδωσε αγάπη, μου δίνει και τις γλώσσες των αγγέλων και την προφητεία και τη γνώση. Δηλαδή, όταν εγώ πάρω προφητεία ή γνώση, θα αφαιρεθεί αγάπη από μέσα. Είναι ένα ερώτημα. Και σήμερα θα δούμε ένα σπουδαίο κλειδί. Δεν την παίρνει ο Θεός την αγάπη από μέσα. Επειδή η αγάπη είναι κορυφαίο σημείο, μπορούμε να τη φυλακίσουμε την αγάπη που? Μέσα στα εσωτερικά δωμάτια της ψυχής και του πνεύματος. Που σημαίνει όταν έλαβα γλωσσολαλιά ή προφητεία, μετά εξασκόπηστη και μπορώ να τα εξασκήσω αυτά. Και να γλωσσολαλήσω και να κάνω αυτά με πίστη. Επειδή όμως το κορυφαίο είναι η αγάπη, πρέπει να ζήσουμε με αγάπη. Δεν ζούμε γλωσσολαλώντας, αλλά ζούμε με πίστη και αγάπη. Που σημαίνει κάποιος μπορεί να προσευχηθεί για μια μέρα, για μια ώρα, για δύο λεπτά, για πέντε και να πλημμυρίσει από το Θεό. Και μετά από δύο ημέρες, τρεις ημέρες, ο χαρακτήρας του να φυλακίσει την αγάπη μέσα. Να την κλειδώσει. Για να ζούμε συνεχόμενα τον καρπό της αγάπης, υπάρχει ένα μυστικό. Πρέπει να ζούμε πάντοτε θυσία με τον Κύριο. Η μέρα και νύχτα να προσφέρουμε θυσία τον εαυτό μας στον Κύριο, για να μπορεί η θεϊκή αγάπη που είναι μέσα να κυριαρχεί μέσα μας. Και όταν έχουμε θυσία, τι σημαίνει θυσία? Συνεχόμενη αφιέρωση στον Κύριο. Συνεχόμενα να παραδίνουμε τον εαυτό μας στο σταυρό, το θέλω μας, όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός. Και τότε, αφού η αγάπη είναι καρπός του Θεού, μπορούμε να ζούμε με την αγάπη, μπορούμε να μιλάμε και τις γλώσσες των αγγέλων, μπορούμε να έχουμε και τη γνώση, γιατί όλα αυτά τα δίνει το ίδιο Πνεύμα. Που σημαίνει για να έχουμε πρακτικά την αγάπη σε όλη τη ζωή μας, απαιτεί θυσία. Απαιτεί σταύρωση. Συνέχεια, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η ψυχή και το εγώ του ανθρώπου. Που σημαίνει συνέχεια πρέπει να σταυρώνουμε το εγώ τον εαυτό μας, να τον παραδίνουμε στον Κύριο. Και όσο ζούμε τη θυσία, τότε πραγματικά η πίστη και η ελπίδα θα κατευθύνουν τη ζωή μας, γιατί η αγάπη χρειάζεται οδηγία, χρειάζεται ελπίδα, κατεύθυνση. Να πιστεύουμε σωστά, να αγαπάμε σωστά και να ζούμε, να ξέρουμε ποιο. Το μυστικό της, αν φύγουμε από τον σταυρό, που είναι εύκολο να φύγεις από τον σταυρό, θα κλειδώσεις την αγάπη μέσα. Αν μια εκκλησία φύγει από τον σταυρό και το αίμα, θα κλειδώσει την αγάπη μέσα. Που σημαίνει για να ζούμε συνέχεια το μεγαλείο της αγάπης, πρέπει να μένουμε συνέχεια στην απλότητα της κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό. Και σαν τον Χριστό να λέμε, Πατέρα, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου θέλημα. Να παραδίνουμε το θέλω μας στον Κύριο. Γι' αυτό διαβάσαμε στους Γαλάτες, όσοι είναι το Χριστό, σταύρωσαν. Σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Είναι σταύρωση. Για να ζεις σταυρωμένος πρέπει να αποφασίσεις να ζεις σταυρωμένος. Δεν θα σταυρωθώ εγώ για σένα. Ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους, αλλά εγώ παίρνω την απόφαση να σταυρώνω εγώ τον εαυτό μου. Είναι απόφαση του καθενός να ζει τον Χριστό και τη σταύρωση. Και τότε, αφού εφαρμόζουμε τον σταυρό, τη θυσία μέσα, ο πλούτος της αγάπης κυριαρχεί, γιατί είναι μέσα. Αν πούμε ότι αφού λάλησα γλώσσες χάθηκε η αγάπη, ή αυτή η καρδιά έχει αγάπη και άλλος δεν έχει αγάπη, αφού η αγάπη δεν είναι θέμα καρδιάς, είναι θέμα καρπού του Θεού στη ζωή μας. Και αφού όλοι μπορούμε να σωθούμε και σωθήκαμε, όλοι μπορούμε να αγαπάμε. Αλλά μπορούμε κάποιοι να φυλακίσουμε την αγάπη και κάποιοι να λύσουμε την αγάπη. Γι' αυτό όσο μεγαλώνουμε στο Χριστό και στην αποκάλυψη του Χριστού, λύνουμε το μεγαλείο που είναι μέσα, τον πλούτο. Και μπορούμε να ζούμε με αγάπη που έχει υπερφυσική πίστη. Γι' αυτό λέει, χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και η πίστη είναι μια απλότητα χάρης που ρέει από τον Θεό στη ζωή. Και μετά μπορούμε να έχουμε και τις γλώσσες των αγγέλων, όλα αυτά με ένα μέτρο, γιατί χρειάζεται πραγματικά μετά η ελπίδα να κατευθύνει την πίστη και την αγάπη μας. Και πώς κατευθύνει η ελπίδα? Καθώς ο Λόγος του Θεού δίνει κατεύθυνση. Γι' αυτό σήμερα έχουμε το μεγάλο θρησκευτικό σύστημα σε όλο τον κόσμο, που συγκεντρώνεται σε όλο τον κόσμο.
και μαζεύεται ένας Ινδουιστής και λέει ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ τον λατρεύω έτσι. Μαζεύεται ένας Μουσουλμάνος και λέει ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ τον λατρεύω έτσι. Μαζεύεται ένας Βουδιστής. Ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ τον λατρεύω έτσι. Δεν έχει σημασία τώρα τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει αυτό. Ας τα βάλουμε στην άκρη. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Θεός είναι αγάπη. Μετά αυτή η αγάπη πρέπει να πάρει τη γνώση του Θεού. Αυτή η αγάπη πρέπει να πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί αν μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι για όλα τα συστήματα και πούνε ο Θεός είναι αγάπη. Τώρα δεν τρέχει τίποτα, τι έκανε ο Χριστός, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Όπως λένε τα μεγάλα συστήματα, εμείς αφού ο Θεός είναι αγάπη θα πάμε στο Θεό. Δεν μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι αν παραβλέψουν τον Χριστό και την αλήθεια τον Χριστό. Που σημαίνει ο Θεός κάνει χάρη σε όλο τον κόσμο, αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά μία είναι η θύρα της σωτηρίας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Που σημαίνει το Ευαγγέλιο κάνει το δώρο της αγάπης και της ελευθερίας να έχει ελπίδα, να έχει κατεύθυνση, να έχει ουσία, να έχει κοινωνία και να μπορούμε να ζήσουμε όλοι υπερφυσικά με το μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου στη ζωή μας, γιατί ο πλούτος του Θεού είναι μέσα μας τώρα. Που σημαίνει χρειάζεται για να σταυρώνεσαι χρειάζεται απόφαση. Για να σταυρωνόμαστε χρειάζεται απόφαση. Γι' αυτό λέει ο Θεός είναι το θέλει και το ενεργεί στη ζωή μας. Και όταν εμείς του λέμε κάθε μέρα Κύριε πάρε το θέλω μας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στην προσευχή στον Πατέρα. Πατέρα λέει που είσαι στους ουρανούς. Το θέλημά σου όπως γίνεται στον ουρανό να γίνει και πάνω στη γη. Και χρειαζόμαστε συνέχεια ο Θεός να παίρνει το θέλω μας. Και εμείς να ακολουθούμε το θέλω του Θεού. Και όταν εμείς ακολουθούμε το θέλω του Θεού, το δικό μας θέλω πεθαίνει. Το δικό μας θέλω σταυρώνεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να κυριαρχεί στη ζωή μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε με απλότητα τη δικιά του χάρη στη ζωή μας. Και αυτό τα ναι είναι καλά. Το πνεύμα που μας δίνει σωτηρία μας δίνει και αγάπη. Το πνεύμα που μας δίνει αγάπη μας δίνει και πίστη, μας δίνει και δώρα, μας δίνει και εκφράση, γιατί είναι το ίδιο πνεύμα. Εάν φύγουμε από το σταυρό και τη θυσία, τότε θα φυλακίσουμε την αγάπη και θα αλλάξει η πνευματική μας ζωή, γιατί η πνευματική ζωή έχει μια σειρά. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πρέπει να έχουμε βάση την αγάπη που είναι το πρόσωπο του Θεού, την κοινωνία του Θεού, τη θυσία του Ιησού και να μπορούν όλα να ακολουθούν. Διαφορετικά θα αλλάξει η σειρά στη ζωή μας και μπορούμε να βάλουμε την γλωσσολελιά και να την κάνουμε Θεό. Να βάλουμε την προφητεία να την κάνουμε Θεό. Και τότε είναι πλάνη γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, το πρόσωπό Του, η κοινωνία Του, η σχέση Του, το αίμα Του και όλα τα άλλα ακολουθούν. Γιατί τη μία τι λέει εδώ πέρα, αν λέει κάνω όλα αυτά είναι σαν να χτυπάω ένα κύβαλο και να βγάζω θορύβους. Και απ' την άλλη την ημέρα της Πεντηκοστής όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα λέει μιλούσαν τα μεγαλεία του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν αντιφάσει. Όταν όλα έχουν τη θέση, τη θυσία είναι ευλογίες από το Θεό. Αν φύγουμε από τη θυσία των σταυρών τότε αλλάζει η πνευματική σειρά. Φυλακίζουμε το μεγαλείο της αγάπης και τότε αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι ανακηρυμμένων χριστιανών που ζουν με εξωτερικά σημεία. Και το είπαμε, το με έργο του Θεού, η αναζωπήρωση, η γνήσια ξεκινάει από μέσα. Που την έφερε ο Χριστός από μέσα και εκδηλώνεται προς τα έξω. Όταν έχουμε εξωτερικά πράγματα και δεν έχουμε προϊόν από μέσα, είναι κάτι που είναι για μια εποχή, για μια περίοδο και μετά χάνεται. Αυτό που είναι γνήσιο ξεκινάει από τα βάθη της ύπαρξής μας και μεγαλώνει μέσα και μετά εκδηλώνεται και έξω. Γι' αυτό ο Κύριος τα βάζει όλα σε μια ωραία τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Δεν είναι θέμα προσπάθειας να αγαπάω, είναι θέμα να επιτρέπω αυτό που έχει μέσα. Δεν είναι προσπάθεια να κάνω το σωσμένο, είναι να επιτρέπω τη σωτηρία να τη ζω. Είναι μέσα μου. Δεν είναι θέμα να κάνω την προσπάθεια να είμαι πιστός, είναι να επιτρέπω την πίστη που ζει μέσα. Η σταύρωση και η θυσία μας κάνει και επιτρέπουμε το Θεό να ζει μέσα μας. Που σημαίνει το θέλω και η απόφαση είναι δικιά μας. Αλλά μπορούμε να παραδίνουμε το θέλω και την απόφαση στον Κύριο. Και να λέμε Κύριε πάρε το θέλω μας, τις αποφάσεις μας, το πνεύμα μας και οδήγησέ μας Κύριε να ζούμε όπως θέλεις. Να περπατάμε όπως θέλεις και να έχουμε νίκη ενάντια στον εαυτό μας, στην ψυχή μας, να ζητάμε τον Κύριο να μας βοηθάει στη νίκη.
γιατί πρέπει να νικήσουμε την αντίσταση της ψυχής. Και πώς την νικάμε? Καθώς λαμβάνουμε από τη νίκη και την ευλογία του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Γι' αυτό στη Ρωμαίους που διαβάσαμε λέει «εξέχει πλούσια την αγάπη του». Είναι πλούτος. Η θυσία, ο Σταυρός, κάνει το χάρισμα του Θεού και εργάζεται μέσα. Και η δικιά μας απόφαση μας κάνει να υπηρετούμε και να ακολουθούμε το χάρισμα. Και το χάρισμα καθορίζει τη ζωή μας και μετά τι λέω εγώ, αφού εσύ το θέλεις, Κύριε, δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ, εγώ το βάζω στην άκρη. Θάνατος. Αφού εσύ το θέλεις, δεν έχει σημασία τι αισθάνομαι εγώ, εγώ το βάζω στην άκρη. Θάνατος. Αξίζει να θανατώνουμε τη σάρκα μας για την αγάπη του Θεού. Αξίζει. Αξίζει να θανατώνουμε τις επιθυμίες μας για την κυρίαρχη αγάπη του Πατέρα. Αξίζει. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στη Γεστημανή Πατέρα, αν είναι δυνατόν να μην το πιω αυτό το ποτήρι. Αλλά ας μην γίνει όπως εγώ θέλω, Πατέρα, ας γίνει το δικό σου θέλω. Σίγουρα ο Άγιος όταν αισθανόταν και έβλεπε μέσα του ο Χριστός, έβλεπε. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει στο πνεύμα του, βλέπει. Και ο Χριστός έβλεπε τι θα γινόταν στο Σταυρό, έβλεπε τον εαυτό του να δέχεται πάνω την αμαρτία. Και αυτό του προκάλεσε κάτι, ένα συνέστημα που δεν ήταν όμορφο. Αλλά τι ήταν, άνθρωπος πίστεως, αγάπης. Λέει, Πατέρα, μπορεί να μην είναι ευχάριστο, εγώ το θυσιάζω. Το υποτάσσω για τη δικιά σου αγάπη. Γιατί αφού εσύ μου το ζητάς, κάτι καλό βγαίνει και για μένα και για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας λίγο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι ζητάει ο Θεός είναι μόνο αγαθό. Είναι μόνο καλό. Δεν μπορεί να μας βγάλει καταστροφικά, θα μας βγάλει σε καλό δρόμο. Γι' αυτό ο Θεός είναι αγάπη. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πνεύμα αγάπης και κάνει την πίστη μας στην ζωή. Η θυσία του Σταυρού μας βοηθάει να μείνουμε στην απλότητα. Ο μεγαλύτερος εχθρός στη σχέση με τον Θεό είναι ο εαυτός μας. Το περιβάλλον που χτυπάει ο διάβολος είναι η σάρκα, το μυαλό μας, η ψυχή, τα συναισθήματα. Σε κάνει να χάσεις την πορεία. Σε κάνει να βρεις, να πάρεις λάθος δρόμο. Ενώ η αλήθεια του Θεού σου δίνει ελπίδα, σωστή πορεία, σωστή κατεύθυνση. Και αυτό η αγάπη έχει μέσα ελευθερία και η ελευθερία πρέπει να οδηγείται από ελπίδα που είναι από τη γνώση του Θεού. Όλα θα αλλάξουν τα λόγια του Θεού μένουν στον αιώνα για να μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ο Χριστός έζησε. Είχε την απόλυτη ελευθερία του Πατέρα, την απόλυτη αγάπη και τι έκανε. Ακολουθούσε τη βουλή και το σχέδιο του Πατέρα. Ακολουθούσε τα όρια του Πατέρα. Γι' αυτό στην πνευματική μας ζωή υπάρχουν όρια. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα όρια του Θεού. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη βουλή του Θεού που γεννιέται μέσα μας, καθώς μένουμε στο Σταυρό και παίρνουμε χάρη, γιατί όλα είναι προϊόν της χάρης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η χάρη και το έλεος πηγάζει μέσα από την αγάπη. Σκεφτείτε τι μεγάλο δώρο είναι η αγάπη. Η χάρη και το έλεος πηγάζει μέσα από την αγάπη. Σκεφτείτε τι μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη. Η σωτηρία πηγάζει μέσα από την αγάπη. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος μέσα πηγάζει μέσα από την αγάπη. Που σημαίνει πρέπει να είναι η αγάπη. Ότι ο Θεός είναι ακέραιος, δεν αλλάζει. Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης. Πρέπει να πολεμήσουμε τον εχθρό που έρχεται στη σάρκα στα συναισθήματα και να εμπιστευτούμε τον Θεό ανεφόρον. Και ας κάνουμε βήματα υπακοής σε αυτό που μας ζητάει ο Κύριος. Γιατί για όλα τα επίπεδα ο Θεός θα μας ζητήσει βήματα υπακοής. Και εμείς πρέπει να κάνουμε βήματα υπακοής. Ακολουθώντας τον Κύριο με αγάπη, πιστεύοντας στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό το μεγαλείο της χριστιανικής ζωής είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Και μέσα στην αγάπη ζει ο πίστη, η πίστη και τα δαιμόνια χάνονται στην αγάπη. Τα δαιμόνια χάνονται μέσα στην αγάπη γιατί η δύναμη της πίστης και της αγάπης νικάει τον διάβολο και την εξουσία του. Νικάει τα δαιμόνια και την κυριαρχία τους. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι καλά νέα. Ο Θεός αγαπάει τους κουρασμένους. Ο Θεός αγαπάει τους ταλαιπωρημένους και θέλει να τους δώσει το πνεύμα. Και σίγουρα η πλευρά μας, μην φανταστούμε ότι δεν κάνουμε κάτι, κάνουμε κάτι. Είναι να συνεργαζόμαστε. Όταν ο Θεός σου λέει θα πας δεξιά, θα πας δεξιά. Ο Θεός είπε στον Ιωνά να πας στην Νινεβή και αυτός πήγε στη Θαρσής, πήγε αριστερά. Σαν να σου πει ο Θεός πήγαινε Θεσσαλονίκη, εσύ πας Κρήτη.
Αν πας Κρήτη, έλεος ο Θεός στην αγάπη, έχεις χάσει τον δρόμο σου. Πρέπει να πας Θεσσαλονίκη, να βρεις την πορεία του Θεού. Γι' αυτό η δικιά μας πλευρά ποια είναι, να έχουμε αισθητήρια και γυμνασμένα. Τι μου ζητάει ο Θεός, πώς μου οδηγεί ο Θεός, πώς με κατευθύνει ο Θεός, τι κάνω, πρέπει να βρω την πορεία με τον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία που είναι το περιβάλλον της ανάπαυσης. Να ησυχάσουμε από τη ζέστη του κόσμου, να ησυχάσουμε από την ταραχή και την απεργία του κόσμου, τη σύγχυση. Ξέρετε, όταν γίνεται απεργία, τι γίνεται? Ταραχή, σύγχυση. Λες και έγινε πυρηνικός πόλεμος. Να ησυχάσουμε από την ταραχή του κόσμου και να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει μέσα από τον αιώνιο λόγο του και να μας κατευθύνει και να μας οδηγήσει και να μας ταΐσει και να μας συμβουλέψει και να μπορούμε να είμαστε καλοί συνεργάσιμοι άνθρωποι με τον Θεό. Και να ακολουθήσουμε το θέλημα του Πατέρα που δεν χάνεται, μένει στους αιώνες. Γιατί υπάρχει μεγάλος πλούτος μέσα που έχουμε καταλάβει πολύ λίγα πράγματα. Και επειδή είναι οι εποχές που ο Θεός λύνει το χρυσάφι μέσα, μας δίνει πνευματικό λόγο που μας λύνει, καθώς κρατάμε τη θυσία και το αίμα του Ιησού που είναι η απλότητα. Και μένουμε στα όρια του Θεού. Τα όρια του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα όρια του Σατανά είναι τα όρια των θρησκειών, θρησκευτικά όρια. Και τα όρια της θρησκείας είναι αντιγραφή σε αυτό που έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό στη γέννηση ο πύργος της Βαβέλ ήταν ένα έργο. Δεν ήταν κακό έργο. Μαζευτήκαν οι πρώτοι άνθρωποι και κάνανε τεράστιο πύργο να βρουν τον Θεό. Δεν κάναν κάτι κακό, στο Θεό πηγαίνανε. Και όμως ο Θεός δεν εμπαρεστήθηκε και τους σύγχυσε. Που σημαίνει αυτά τα όρια, αυτό το έργο είναι τα όρια του διαβόλου και της αμαρτίας που έρχεται να αντιγράψει την προσφορά του Χριστού και να χαράξει όρια στον κόσμο. Τα όρια του Θεού είναι πάνω στον Χριστό και στην αλήθεια Του. Γι' αυτό καθώς μένουμε στην απλότητα του Ιησού Χριστού, στην απλότητα της κοινωνίας που είναι μέσα μας, καθώς κρατάμε την απλότητα της σχέσης με τον Θεό, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε μέσα μας τα όρια και την αλήθεια του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού ενεργοποιεί την πίστη. Και μετά από ένα διάστημα ο Κύριος θα μας δώσει μεγαλύτερη αποκάλυψη της αγάπης. Και η πίστη τι κάνει, η πνευματική ζωή που είναι μέσα εργάζεται 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Και τι γίνεται, αν η πίστη, η ζωή εργάζεται η πίστη 10, 20. Όσο η αγάπη μεγαλώνει, η πίστη από 10 θα πάει στα 30. Όσο η αγάπη μεγαλώνει, η πίστη από τα 30 θα πάει στα 60. Θα μεγαλώσει ο καρπός. Και όσο μεγαλώνει η αγάπη, η πίστη μεγαλώνει και απελευθέρωσε το Θεό στη ζωή μας. Μεγαλώνει η σοφία, η πνευματική ανάπτυξη, γιατί το πλούτος είναι μέσα τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε, να κρατάμε τη θυσία του Ιησού, να είμαστε απλά παιδιά με τον Κύριο, απλοί χριστιανοί. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσπαθεί να κάνει τον χριστιανό. Είναι απλότητα που βγαίνει μέσα, αρκεί να μας διακατέχει πνεύμα σοφροσύνης, αγάπης και κοινωνίας με τον Κύριο και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη βουλή του Κυρίου στην απλότητα της σχέσης με τον Κύριο. Γι' αυτό σήμερα η οικογένεια του Θεού μαζεύεται σε όλο τον κόσμο. Για να ακούσει τι έχει να πει ο Θεός στα παιδιά του. Και τι έχει να μας πει ο Κύριος, ότι τώρα είμαστε, λέει, στο κατά μέρος και έρχεται το τέλειο. Τώρα κατά μέρος γνωρίζουμε, προφητεύουμε, κάνουμε. Έρχεται το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Έρχεται ο Ιησούς να μας παραλάβει. Και τα σώματα αυτά θα μεταμορφωθούν εξαιτίας της αγάπης του. Γιατί ο Θεός θέλησε να μας επαναφέρει στο αιώνιο σχέδιο του. Το σχεδίασε, το επέλεξε, το αγάπησε. Και αφού το σχεδίασε, το αγάπησε, έτσι θα γίνει. Και αυτό κοιτάμε στον Κύριο με αγάπη, γιατί αυτός μας δίνει αγάπη να τον αγαπάμε και είναι δικό του δώρο. Αρκεί εμείς να του προσφέρουμε το δώρο που έχουμε, τα συναισθήματα, την ψυχή, το πνεύμα, για να μπορεί ο Κύριος να περνάει και να οδηγήσει τη ζωή μας. Η δικιά μας πλευρά είναι τι? Να προσφέρουμε αυτό που μας χάρισε ξανά. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας. Και θέλει να δώσει στην ελευθερία του ανθρώπου την κατεύθυνση, τη σωστή. Γι' αυτό η προσευχή μας που είναι στηριγμένη στην απλότητα του Ιησού. Γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη Κυριακή στην Εβραίος ότι ο Ιησούς Χριστός εισακούστηκε εξαιτίας της ευλάβειάς του στον Πατέρα. Γι' αυτό οι προσευχές μας θα εισακούγονται
γιατί ο Κύριος χτίζει μια εκκλησία ευλάβειας, πνευματικής κοινωνίας και οι προσευχές των Αγίων θα εισακούγονται σε όλο τον πλανήτη για να πάρει τη δόξη ο Κύριος. Να πάρει την τιμή ο Κύριος, να πάρει την ευχαριστία ο Κύριος και να εκπληρωθούν οι γραφές. Γι' αυτό το θαύμα της Κανά είναι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός. Τελείωσε το κρασί, πήγε η μητέρα του Κύριου και μετά τι κάνανε. Βάλανε 6 δοχεία, γεμάτα με νερό. Και μετά ο Κύριος έκανε βλόγγισε το νερό και έγινε κρασί. Και είπε ότι το καλό κρασί λέει είναι για το τέλος. Που σημαίνει αυτό το θαύμα έχει να κάνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το καλό κρασί είναι για το τέλος και τα δοχεία με το νερό είμαστε εμείς. Και ο Κύριος θα βάζει τα χέρια του επάνω μας και θα κάνει το νερό κρασί, θα μας φέρει σε άλλα επίπεδα κοινωνίας και αποκάλυψης. Το καλό κρασί είναι για το τέλος. Το καλό κρασί είναι για το τέλος. Και επειδή είναι οι τελευταίοι χρόνοι, το καλύτερο είναι μπροστά. Ας κοιτάξουμε στον Κύριο και ας δώσουμε σεβασμό στον Κύριο. Ας σταθούμε στον Κύριο πραγματικά να τον ακολουθήσουμε με αγάπη, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα μέσα στην καρδιά μας, γιατί είμαστε λαός του Κυρίου κατά πάνω. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Δεν είναι προσπάθεια να αγαπάς, είναι δώρο Θεού. Δεν είναι προσπάθεια να πιστεύεις, είναι δώρο Θεού. Δεν είναι προσπάθεια να καταλαβαίνουμε, είναι δώρο Θεού. Αρκεί η δικιά μας πλευρά να είναι συνεργάσει με τον Κύριο. Γιατί η ελευθερία είναι δικιά μας. Μπορεί κάποιος να ζήσει 2 μήνες πνευματικά και μετά τον άλλο μήνα να κλειδώσει μέσα τον πλούτο, να τον κλειδώσει. Να πέσει, να τον κλειδώσει. Αλλά έρχεται ο Θεός και σου λέει μπορείς να ξαναέρθεις. Δεν είναι αποκατάσταση. Δεν είμαστε τέλειοι, κάποιος μπορεί να πέσει, αλλά πρέπει να σηκωθεί μετά. Αυτή είναι η χάρη του Θεού και όποιος γλιστράει ξανά σηκώνεται και περπατάνε όλοι, γιατί το έργο του Θεού είναι αιώνιο και έχει ελευθερία και έχει χάρη στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Δεν κοιτάει ο Κύριος πόσες φορές πέσαμε, κοιτάει σηκωνόμαστε. Αφού υπάρχει χάρη μπορούμε να σηκωθούμε και να μην επαναλαμβάνουμε τα προηγούμενα πράγματα και να προχωρήσουμε μπροστά με την χάρη του Θεού, γιατί ο Κύριος μας δίνει και την χάρη να έχουμε νίκη απλά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Νομίζω ότι ο Θεός μας μίλησε κάτι όμορφο για την αγάπη Του. Είναι μέσα μας, είναι η φύση του Θεού αγάπη. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Και όσο πολλές φορές αυτό το συνέστημα της αγάπης κυριαρχεί μέσα μας κάνει και χανόμαστε. Μας κάνει και βγαίνουμε έξω από τον εαυτό μας, υπερφυσικό. Άλλη διάσταση. Είναι κάτι που ενεργείται από τον Θεό μέσα. Δεν μπορούμε εμείς να το ενεργήσουμε, εμείς μένουμε στο Χριστό, στο αίμα, στη θυσία και ενεργείται. Ο Λόγος το ενεργεί. Ο Λόγος το ενεργεί και τότε αυτό το υπερφυσικό δώρο της θεϊκής αγάπης κυριαρχεί μας. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο άπαντες. Και δεν είναι κανένας έξω από τη σωτηρία, όλοι έχουν θέση, αρκεί να θελήσουν. Σίγουρα ο Θεός έχει δει ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν σωθούν, αλλά ο Θεός αγάπησε άπαντες τον κόσμο. Και η αγάπη του Θεού είναι μεγάλη να λυτρώσει τον κάθε άνθρωπο. Αρκεί και ο άνθρωπος να δεχτεί αυτή την αγάπη με σεβασμό και να την αφήσει να λύσει τη ζωή του. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι κυρία. Λύνει. Καταστρέφει τα δεσμά, καταστρέφει την άγνοια της πλάνης, της θρησκείας, γιατί είναι η θεϊκή αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Που έρχεται πραγματικά να κτίσει, γιατί ζούμε με αγάπη. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω και να πω είμαι επιμένας, ζω σαν επιμένας. Το να είμαι επιμένας είναι ένα κομμάτι της διακονίας. Όταν έρχεται η ώρα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Αλλά ζούμε πίστη και αγάπη κάθε μέρα με τον Θεό. Το ίδιο και εσύ. Όλοι ζούμε με τη σχέση με τον Θεό. Που σημαίνει η σχέση με τον Θεό είναι στηριγμένη στην αγάπη και στην πίστη και μετά ενεργείται το κάλεσμα της διακονίας και της υπηρεσίας της ζωής. Όλοι ζούμε με θεϊκή αγάπη γιατί είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Το ίδιο πνεύμα που ήρθε μέσα τα έφερε όλα και έχει πολλά ακόμα να λύσει μέσα. Σίγουρα όσο αλλάζουν οι εποχές ο Θεός θα κάνει αντεπίθεση στο πνεύμα της πλάνης. Η υπερφυσική ταραχή στον κόσμο, η υπερφυσική ειρήνη ο Θεός. Η υπερφυσική σύγχυση στον κόσμο, η υπερφυσική σοφία ο Θεός στον λόγο. Αντίσταση. Η υπερφυσική πλάνη στον κόσμο, η υπερφυσική γνώση ο Θεός, το αντίθετο ο Θεός. Γι' αυτό είπαμε το πνεύμα του Αντιχρίστου αντιγράφει τον Χριστό.
Το πνεύμα του Αντιχρίστου αντιγράφει το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Υπερφυσικές παγίδες ο διάβολος, υπερφυσικές λύσεις ο Θεός. Αντίθεση. Αυτό κάνει ο Θεός. Κάνει αντεπίθεση με τον Χριστό στο λαό του για να μας φροντίσει και να μας δείσει και να εκπληρωθούν οι γραφές. Γι' αυτό τα νέα είναι καλά να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Υπερφυσικές παγίδες ο διάβολος, υπερφυσικές λύσεις ο Θεός. Αντίθετο. Τεράστια αμαρτία ο Σατανάς, χάρη Χριστού απεριόριστο Θεός. Το αντίθετο. Που σημαίνει ο Θεός πάντα έχει το καλό και ο διάβολος έχει το καλπικό. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού κοιτάνε πάντα στο Θεό, που δεν υπάρχει ενοχή μες στον Χριστό, δεν υπάρχει καταδίκη, υπάρχει ελευθερία να βάλουμε την αλήθεια και τον πλούτο του Θεού στη ζωή μας και να περπατήσουμε την αγάπη του Θεού. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η δόξα του Θεού είναι τεράστια για να μπορεί να εργαστεί στη ζωή μας, έτσι. Δόξα στον Κύριο. Για να κρατήσουμε αυτά τα ωραία λόγια που είπαμε, που ήταν ευλογημένα και να ψάχνουμε στον Κύριο. Έτσι.